ευλογημένο το όνομα του Κυρίου και το Άγιο Πνεύμα είναι ο Κύριος που θα διδάξει τη ζωή μας, θα κατευθύνει τα βήματά μας και θα μας φέρει πραγματικά στο σημείο που θέλει ο Κύριος για να μπούμε στην ευλογία, στην αλήθεια και στην χάρη. Και ξέρετε, ο Θεός πάντα χρησιμοποιεί έναν παλιό τρόπο, μιλάει το λόγο του και δεν τον αλλάζει ποτέ αυτό. Γιατί όλα θα αλλάξουν, τα λόγια του Κυρίου θα μείνουν στους αιώνες. Και κάθε ιστορία της Βίβλου μπορεί να μιλήσει σήμερα στη ζωή μας. Κάθε ιστορία. Γιατί το πνευματικό μένει για πάντα στους αιώνες, δεν αλλάζει, οι εποχές αλλάζουν, η ουσία της αλήθειας δεν αλλάζει ποτέ. Και πάντα ο Θεός χρησιμοποιούσε ανθρώπους και εργαζότανε, ανθρώπους που μίλαγε και ανθρώπους που δίδασκε. Και θα πάμε να δούμε έναν άνθρωπο στην Παλαιά Διαθήκη, τον Ιώβ. Να δούμε τι θα μας πει ο Θεός από αυτόν τον άνθρωπο. Σελίδα 7-29 είναι. Ένα βιβλίο λιγάκι παρεξηγημένο, λιγάκι δυσνόητο. Να δούμε τι θα μας πει το Πνεύμα το Άγιο. Να δούμε στο βιβλίο του Ιώβ, τον Ιώβ. Είναι πριν τους ψαλμούς, είναι το προηγούμενο βιβλίο, Ιώβ. Και από το πρώτο κεφάλαιο να δούμε τι θέλει να μας πει ο Θεός με αυτόν τον άνθρωπο. Ένας άνθρωπος που τα είχε όλα, ήταν ξεχωριστός από όλους τους ανθρώπους, είχε πολύ μεγάλη ευλογία, στην οικογένειά του, υλικά, κοπάδια, πρόβατα, καμήλες και όμως ξαφνικά έγινε κάτι που δεν το περίμενε. Τι θέλει να μας πει ο Θεός σίγουρα να καταλάβουμε. Ιώβ, από το πρώτο κεφάλαιο να δούμε και να δούμε και το δεύτερο κεφάλαιο. Πρώτο, δεύτερο, δύο κεφάλαια θα δούμε. Ιώβ, πρώτο, δεύτερο κεφάλαιο. Υπήρχε κάποιος άνθρωπος στην γη της Αυσίτητας που ονομαζόταν Ιώβ, ο οποίος και ο άνθρωπος αυτός ήταν άγνωστος και ευθύς και φοβότανε τον Θεό και έμενε μακριά από το κακό. Και σε αυτόν γεννήθηκαν 7 γη και 3 θυγατέρες και τα κτίνη του ήσαν 7.000 πρόβατα, 3.000 καμήλες και 500 ζευγάρια βοδιών και 500 γαϊδούρια και ένα μεγάλο πλήθος από υπηρέτες και εκείνος ο άνθρωπος ήταν ο μεγαλύτερος από όλους τους κατοίκους της Ανατολής. Ένα σημαντικό πρόσωπο. Και για το Θεό αλλά και για την κοινωνία. Σημαντικό πρόσωπο. Και οι γη του πήγαιναν και έκαναν συμπόσια στα σπίτια τους και ο κάθε ένας κατά τη δική του ημέρα και έστελναν και προσκαλούσαν τις τρεις αδελφές τους για να τρώνε και να πίνουν μαζί τους. Και τα παιδιά κάναν τη ζωή τους. Και όταν τελείωναν οι μέρες του συμποσίου, ο Ιώβ έστελε και τους αγίαζε και καθώς σηκωνόταν το πρωί προσέφερνε ολοκαυτώματα, σύμφωνα με τον αριθμό όλων τους, επειδή ο Ιώβ έλεγε μήπως οι γη μου αμάρτησαν και βλαστήμησαν στο Θεό, τον Θεό στην καρδιά τους και έτσι έκανε ο Ιώβ πάντοτε. Και ο Ιώβ είχε μια προτεραιότητα μήπως η οικογένειά του αμάρτησε. Και στεκόταν στο Θεό, πολύ καλά όλα αυτά. Πράγματα ευλογημένα που είναι παραδείγματα προς μίμηση και πρέπει να τα κάνουμε όλοι αυτά. Και κάποια ημέρα οι γη του Θεού ήρθαν να παρασταθούν μπροστά στον Κύριο και ανάμεσα σε αυτούς ήρθε και ο Σατανάς. Και ο Κύριος είπε στον Σατανά, από πού έρχεσαι. Και ξέρετε, ο διάβολος πηγαίνει στο θρόνο του Θεού, όπως πήγαινε και τότε, όπως πάνε οι αρχάγγελοι του Θεού. Και δίνουν αναφορά στο Θεό και πηγαίνει και ο διάβολος. Και πηγαίνει και κατηγορεί τους ανθρώπους όπως πήγε να κατηγορήσει και τον Ιώβ. Για να δούμε. Και ο Σατανάς απάντησε στον Κύριο και είπε, καθώς διάβηκα ολόκληρη τη γη και περπάτησα μέσα σε αυτήν άμε. Και ο Κύριος είπε στον Σατανά, έβαλε στο νου σου πάνω στον δούλο μου τον Ιώβ ότι δεν υπάρχει όμοιος του στην γη άνθρωπος άνθρωπος και ευθύς ο οποίος φοβάται τον Θεό και απέχει από το κακό. Και ο διάβολος έβαλε στόχο τον Ιώβ έβαλε. Αλληλούια. Και βάζει στόχο τον Δήμο, τον Γιώργο, τον Λεωνίδα. Βάζει στόχο.
Και ο Σατανάς απάντησε στον Κύριο και είπε, μήπως ο Ιώβ δωρεάν φοβάται τον Θεό, δεν τον περιέφραξες από παντού. Και το σπίτι του και όσα έχει στα έργα του χεριού του τα ευλόγησες και τα κτίνη του πλήθυναν επάνω στη γη. Όμως, άπλωσε τώρα το χέρι σου και άγγιξε όλα όσα έχει και να δεις αν δεν σε ευλαστημήσει κατά πρόσωπο. Και λέει ο διάβολος, λέει, Κύριε, πείραξε τον Ιώβ να δούμε, θα μείνει πιστός ή θα σε ευλαστημήσει. Και ο Κύριος είπε στον Σατανά, δες το χέρι σου όλα όσα έχει, μόνο επάνω σε αυτό να μην βάλεις το χέρι σου. Και ο Κύριος βγήκε μπροστά από τον Κύριο. Και ο διάβολος ζήτησε από τον Θεό να πειράξει τον Ιώβ. Και ο Θεός το επέτρεψε. Και του λέει, σου επιτρέπω να αγγίξεις ό,τι έχει, αλλά δεν θα αγγίξει εκείνον τον ίδιο. Αλληλούια. Για να το επιτρέψει ο Θεός, θα δούμε ότι υπήρχε μια αιτία που το επέτρεψε. Υπήρχε συγκεκριμένη αιτία που το επέτρεψε. Αλλά ήταν διαφορετική από ό,τι καταλάβαινε ο Ιώβ. Ο Ιώβ νόμιζε ότι ο Θεός τον δοκιμάσει και να δει αν θα αρνηθεί το Θεό. Ενώ στο τέλος η αιτία δεν ήταν έτσι, ήταν διαφορετική αιτία. Ο Θεός το επέτρεψε γιατί και ο Ιώβ επέτρεψε κάτι. Και αυτό δεν καταλάβαινε ο Ιώβ. Για να το δούμε λιγάκι. Και κάποια ημέρα εκεί και οι θυγατέρες του έτρωγαν και έπιναν κρασί στο σπίτι του πρωτότοπου αδερφού του και ένας μηνυτής ήρθε στον Ιώβ και είπε τα πόδια αρρωτρίασαν και τα γαϊδούρια έχουν σε κοντά του και έπεσαν επάνω του οι σαβέ και τα άρπαξαν και τους δούλους τους πάταξαν με μάχαιρα και μόνο εγώ διασώθηκα για να τους αναγγείλω. Και ξαφνικά αρχίζει και έρχεται πληγή τώρα. Τι σημαίνει πληγή? Μειώνεται η χάρη και έρχεται κρίση. Από κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Μειώνεται η χάρη και έρχεται κρίση έρχεται στον άνθρωπο του Θεού. Στην ουσία φεύγει η χάρη από το καθαρό θέλημα του Θεού και μπαίνει στο επιτρεπτό και έρχεται κρίση. Επιτρέπει κάτι ο Θεός. Γιατί πρώτα και ο Ιώβ το επιτρέπει αλλά δεν το καταλαβαίνει. Τι επιτρέπει. Μα αυτός κάνει τα πάντα. Τι βρέπει ο Θεός. Όταν έχεις πολλά από το Θεό, σε εξετάζει διαφορετικά ο Θεός. Όταν έχεις πολλή σχέση με τον Θεό, είναι άλλα τα κριτήρια του Θεού. Γι' αυτό λέει η Γραφή ότι είμαστε μωρά εν Χριστώ, είμαστε άντρες και γυναίκες πίστης. Αν είμαστε μωρά, μας εξετάζει σαν μωρά. Αν είμαστε άντρες και γυναίκες, μας εξετάζει σαν ανθρώπους πίστης ο Θεός. Τελείως διαφορετικά, έτσι. Και ενώ αυτός ακόμα μιλούσε, ήρθε και ένας άλλος και είπε, φωτιά έπεσε από τον ουρανό και έκαψε τα πρόβατα και τους δούλους και τους κατέφαγε και μόνο εγώ διασώθηκα για να τους αναγγείλω. Αρχίζει το κακό και χτυπάει τώρα το Θεό. Και ενώ αυτός ακόμα μιλούσε, ήρθε και άλλος ένας και είπε, οι Χαλδαίοι έκαναν τρεις λόγους και εφόρμησαν στις καμήλες και τις άρπαξαν και τους δούλους τους πάταξαν με μάχαιρ και μόνο εγώ διασώθηκα για να τους αναγγείλω. Έρχεται το κακό, χτυπάει. Τα παιδιά, την οικογένεια, τα πρόβατα, τα γαϊδούρια παντού. Και ενώ αυτός ακόμα μιλούσε, ήρθε και ένας άλλος και είπε, η γη σου και οι θυγατέρες σου έτρωγαν και έπινε κρασί στο σπίτι του πρωτότοπου αδερφού σου και ξαφνικά ήρθε ένας μεγάλος άνεμος από την πέρα πλευρά της Ελλήνου και χτύπησε τις τέσσερις γωνίες του σπιτιού και έπεσε πάνω στα παιδιά και πέθαναν και μόνο εγώ σε διασώθηκα και τους αναγκαίο. Ήρθε ο άνεμος, σήκωσε το σπίτι, καταπλάκωσε τα παιδιά και πέθανε. Το ίδιο βλέπουμε και σήμερα. Γίνεται ένα σεισμός, πέφτουν τα σπίτια, πλακώνουν. Γίνεται ένα τσουνάμι, πέφτουν τα σπίτια, το ίδιο γίνεται, τους πλακώνουν. Γίνεται μια πλημμύρα, παρασέρνει τα σπίτια, τα καταπλακώνουν. Ό,τι έγινε εκεί γίνεται και σήμερα. Δεν αλλάζει τίποτα. Έρχεται πληγή και μέσα από τα καιρικά φαινόμενα και μέσα από άλλες φυλές. Και ο Ιώβ καθώς σηκώθηκε έσκησε το πανοφόρι του και ξύρισε το κεφάλι του και έπεσε πάνω στην γη και προσκύνησε και είπε γυμνός βγήκα από την κοιλιά της μητέρας μου και γυμνός θα επιστρέψω εκεί και ο Κύριος έδωσε και ο Κύριος αφαίρεσε σας είναι ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Σε όλα αυτά ο Ιώβ δεν αμάρτησε και δεν έδωσε αφροσύνη στο Θεό. Μέχρι τώρα στέκεται κάπως διαφορετικά ο Ιώβ. Από εκεί και πέρα το χάνει σιγά σιγά.
Και κάποια μέρα οι γη του Θεού ήρθαν να παρασταθούν μπροστά στον Κύριο και ανάμεσα σε αυτούς ήρθε και ο Σατανάς για να παρασταθεί μπροστά στον Κύριο και ο διάβολος πηγαίνει στον θρόνο του Θεού και προσπαθεί να πιάσει τον Θεό με τη δικαιοσύνη του και λέει, τον βλέπεις στο Ευαγγέλιο, αμαρτάνει, τον βλέπεις στο Λεωνίδα, αμαρτάνει, αφού είσαι δίκαιος, γιατί τον συγχωρείς και δεν σε κάνει, η αμαρτία είναι κακό πράγμα για σένα. Και απ' την άλλη είναι ο Χριστός και σηκώνεται ο Χριστός και δίνει χάρη. Η χάρη δεν είναι για να καταργηθεί η παράβαση και η αμαρτία. Είναι να βρίσκουμε έλεος. Να βρίσκουμε ανοχή και να νικάμε την αμαρτία. Και αυτό είπαμε και την Τετάρτη με την μυσιευωμένη που πήγανε στον Χριστό. Και την πράξησαν να μυσιεύει και πήγαν να τη λιθοβολήσουν. Και είπανε στον Κύριο, αυτή έπραξε κατά τον νόμο του Θεού παράβαση και πρέπει να λιθοβοληθεί. Την αλήθεια του είπανε. Δεν του είπανε ψέματα. Και στο τέλος ο Κύριος λέει, γυναίκα πήγαινε τώρα, φύγανε οι κατηγορίες σου, αλλά μην αμαρτάνεις. Το ίδιο της είπε και ο Χριστός, το ίδιο είπανε και οι γραμματείς, λέει αμαρτάνε. Με τη διαφορά ότι τις πέτρες που θα ρίχναν οι γραμματείς τις πήρε ο Χριστός επάνω του. Και τις λέει μην αμαρτάνεις γιατί θα σου γίνει χειρότερα μετά. Ο Χριστός μας δίνει χάρη όχι για να προσπεραστεί η αμαρτία, για να νικέται η αμαρτία. Αλληλούια, αν δεν νικέται η αμαρτία τότε θα βρεθούμε κάτω από την κρίση και σε μια λάθος στάση με τον Θεό. Στο δύο είμαστε. Και ο Κύριος είπε στον Σατανά που πόρισε και ο Σατανάς απάντησε στον Κύριο και είπε καθώς διάβρηκα ολόκληρη τη γη και περπάτησε ανάμεσα αυτή. Και ο Κύριος είπε στον Σατανά, έβαλε στο νου σου επάνω στον δούλο τον ιό, ότι δεν υπάρχει όμοιος του στην γη άνθρωπος άνευτος και ευθύς, ο οποίος φοβάται το Θεό και απέχει από κακό και ακόμα κρατάει την ακεραιότητά του και με παρόξενες εναντίον του για να τον εξολοθρέψω χωρίς αιτία. Και ο Σατανάς απάντησε στον Κύριο και είπε δέρμα για δέρμα και όλα όσα έχει ο άνθρωπος θα του δώσεις, θα τα δώσει για τη ζωή του, εντούτοις άπλωσε το χέρι σου και άγγιξε τα κόκαλά του και τη σάρκα του για να δεις αν θα σε ευλαστημίσει κατά πρόσωπο. Και τώρα ο διάβολος ζητάει να αγγίξει και τον ίδιο τον ιό, το σώμα του, να φέρει ασθένεια, να φέρει πληγή. Μέχρι τότε δεν το επέτρεψε ο Θεός. Που σημαίνει ο Θεός ότι υπάρχουν πράγματα που τα επιτρέπει λίγο-λίγο. Ό,τι λέει επιτρέπουμε στην γη, το επιτρέπει και ο Θεός σιγά-σιγά. Ό,τι κλείνουμε στη γη, το κλείνει και ο Θεός. Και ο Κύριος είπε στον Σατανά, δες αυτό, αυτός είναι στο χέρι σου, μόνο τη ζωή του να διαφυλάξεις. Και τότε ο Σατανάς βγήκε από μπροστά τον Κύριο και πάταξε τον ιό με ένα κακό έλκος και τον παίρνω το ποδιό του μέχρι την κορυφή του κεφαλίου και πήρε κοντά του ένα κομμάτι από κεραμίδι για να ξύνεται με αυτό και καθόταν στο μέσο της τάφης. Τότε η γυναίκα του είπε προς αυτόν, ακόμα κρατάς την ακεραιότητά σου, βλαστήμησε το Θεό και πέθανε. Και τον πατάσει με πληγή ο διάβολος και αρχίζει το σώμα του και βγάζει πληγή. Φαγούρα. Και παίρνει κεραμίδι και ξύνεται για να ησυχάσει. Δύσκολο πράγμα. Σαν να έρθει λέπρα επάνω του. Και η γυναίκα λέει τι έκανε, ακόμα δεν βλαστήμησε στο Θεό η γυναίκα του. Αρχίζουν όλα και στραβώνουν όλα τώρα. Όλα αλλάζουν. Εκεί που ήταν όλα τέλεια, αλλάζουν όλα. Αναλόγια. Και εκείνος είπε σε αυτή, μίλησες όπως μιλάει μία από τις άφρονες γυναίκες, τα αγαθά μόνο θα δεχτούμε το Θεό και τα κακά δεν θα τα δεχτούμε. Σε όλα αυτά ο Ιώβ δεν αμάρτησε με τα χέρια του και δεν, μέχρι τότε δεν είχε προφέρει λόγο ενάντια στο Θεό. Και καθώς οι τρεις φίλοι του Ιώβ άκουσαν όλα αυτά τα κακά που είχαν έρθει επάνω του, ήρθαν ο κάθε ένας από τον τόπο του, ο Ελιφάς ο Θεμανίτης και ο Βιλδάφο Σαφχίτης και ο Σοφάρο Νάμα Μαθήτης, επειδή είχαν συμφωνηθεί να έρθουν μαζί για να συλληπιθούν και να τον παρηγορήσουν. Και όταν από μακριά σήκωσαν τα μάτια τους και δεν τον γνώρισαν, ύψωσαν την φωνή τους και έκλαψαν και έσκυσαν ο κάθε ένας στο ημάτιο του και έριξαν χώμα επάνω στα κεφάλια τους προς τον ουρανό. Και όταν ήρθαν οι φίλοι του δεν τον εγνώρισαν. Και κάθεσαν μαζί του επάνω στην γη 7 ημέρες και 7 νύχτες και κανένας δεν του είπε ένα λόγο επειδή έβλεπαν
ότι ο πόνος του ήταν υπερβολικά μεγάλος. Και έρχονται και τρεις φίλοι του που και αυτοί γνώριζαν τον Θεό. Δεν ήταν άπιστοι και όταν τον είδαν δεν τον γνώριζαν. Και ξέρετε, αυτή η ιστορία πρέπει εμείς να τη δούμε σήμερα. Να τη δούμε για σήμερα. Γιατί ο Θεός ήταν για χτες, για σήμερα και αύριο. Γιατί ο Θεός επέτρεψε τον διάβολο να πειράξει τον Θεό. Αφού ήταν ένας τέλειος άνθρωπος, κατά τα κριτήρια τα ανθρώπινα, όχι κατά τον Θεό. Γιατί όταν ο Θεός εξετάζει κάτι, πάντα θα βρει ελλείψεις, πάντα θα βρει ελαττώματα, πάντα θα βρει πράγματα που δεν θα βρει. Αν βρίσκει στους αγγέλους ελαττώματα, σημαίνει ότι ο Ιώβ είχε πολύ φως είχε. Και ο Θεός ξαφνικά τον εξέτασε με έναν άλλο τρόπο. Και βρήκε κάτι που δεν του άρεσε. Βέβαια, μέχρι να το καταλάβει ο Ιώβ αυτό, πέρασε μεγάλο διάστημα. Πολύ μεγάλο διάστημα. Όταν όμως κατάλαβε τι ζητούσε ο Θεός και το έκανε πράξη, αμέσως ο Θεός τα αποκατέστησε όλα. Σήμερα οι άνθρωποι νομίζουν ότι ο Θεός έκανε τον κόσμο για να αμαρτάνουμε, για να πεθαίνουμε από ασθένειες, να έχουμε προβλήματα, έτσι νομίζουν οι άνθρωποι. Ενώ το βασικό σχέδιο του Θεού δεν ήταν αυτό, να περάσουμε όλα αυτά. Ο Θεός τα έκανε όλα τέλεια, έβαλε τον άνθρωπο στον παράδεισο, τα χάρισε όλα. Η επιλογή του ανθρώπου να φύγει από το θέλημα του Θεού, να φύγει από το πρόσωπο του Θεού, τα έφερε όλα αυτά τα πράγματα. Τα έφερε. Αν ο πρώτος Αδάμ είχε νικήσει την αμαρτία, όπως την νίκησε ο δεύτερος Αδάμ, τίποτα από όλα αυτά δεν θα συνέβαινε. Στην ουσία η ιστορία του Ιώβ έχει να κάνει με την Εκκλησία σήμερα στην ανθρωπότητα. Σήμερα ποιο είναι το πιο ευλογημένο σπέρμα του Θεού στον κόσμο, ξέρετε. Είναι η Εκκλησία του Ζωντανού Θεού. Που έχει πολλές επαγγελίες. Κοπάδια, πρόβατα, επαγγελίες. Γαϊδούρια, παιδιά, τα πάντα. Τι ήταν αυτό που δεν έκανε ο Ιώβ? Ποιο ήταν? Δεν στεκόταν ο ίδιος πιο πολύ για το, στο Θεό, για τον εαυτό του. Αυτή ήταν η αμαρτία του Ιώβ. Και σιγά σιγά με το χρόνο και με τον καιρό έχασε το πρόσωπο του Κυρίου στον τρόπο που ο Θεός ήθελε να το έχει. Και μπήκε μέσα του μια αυτοδικαίωση, έκανε καθήκοντα χριστιανικά έκανε. Αλληλούια, έκανε θυσία για τα παιδιά, έκανε καθήκοντα. Γιατί έχασε την επαφή με τον Θεό όπως ήθελε ο Θεός. Και κατά συνέπεια αυτό δημιούργησε μέσα του κάτι που λέγεται αυτοδικαίωση. Γιατί αν είχε καταλάβει από την αρχή ότι ο Θεός κάτι ζητάει, θα έλεγε διαφορετικά. Θα έλεγε, Κύριε, κάτι εγώ κάνω λάθος και δεν το καταλαβαίνω, φώτισέ με τι κάνω λάθος. Βοήθησέ με να βγω από το λάθος, γιατί πιο μετά τι έκανε ο Ιώβ. Άρχισε να αναθεματίζει τον εαυτό του. Καταραμένη η ώρα που γεννήθηκα, καταραμένο αυτό, δηλαδή άρχισε να βγαίνει από μέσα του η αυτοδικαίωση να βγαίνει. Και σήμερα οι άνθρωποι λένε πού είναι ο Θεός, γιατί αυτό, γιατί αυτό, γιατί αυτό, γιατί αυτό. Και δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν ευθύνη στο Θεό. Το ίδιο κάνουν και οι χριστιανοί σήμερα. Αλληλούια. Και δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν ευθύνη στο πώς στέκονται στο Θεό. Γιατί όταν έχεις κάτι που σου χάρισε ο Θεός, πρέπει να εξητάς αυτόν πιο πάνω από κάθε. Αν επαναπαυτείς σε κάτι που σου έδωσε ο Θεός, σε μια δουλειά, σε ένα σπίτι, σε μια οικογένεια, στο τέλος θα συμβιβαστεί η σχέση σου με τον Θεό. Και θα μπει η αυτοδικαίωση. Τι σημαίνει αυτοδικαίωση? Δικαιώνω την αμαρτία, δικαιώνω τη στάση μου και δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει, τα ρίχνω διαφορετικά αυτά. Και σήμερα η Εκκλησία του Χριστού σε όλο τον πλανήτη αυτοδικαιώνεται.
και δεν μπορεί να λάβει την κληρονομιά που έχει ο Θεός σε μεγάλο επίπεδο. Δεν μπορεί. Κάποιοι κάνουν χρόνια να στερεωθούν, να πάνε μια Κυριακή στην Εκκλησία. Κάποιοι μένουν μόνο απλά γιατί μιλήσανε γλώσσες. Κάποιοι, δηλαδή στην ουσία γίνεται σεβασμός στην μετά. Διότι χάνεται η σχέση με το Θεό, δεν εξηγείται ο Κύριος. Και όταν δεν εξηγείται το πρόσωπο και η ύπαρξη του Θεού, δημιουργείται συμβιβασμός και αυτοδικαίωση μέσα. Και οι φίλοι του Ιώβ, προσέξτε, δεν λέγανε κακά πράγματα στο Θεό. Ίσα ίσα που υπερασπίζανε το Θεό μπροστά στον Ιώβ. Τι λέγανε κακά πράγματα. Στην ουσία δικαιώνανε το Θεό στον Ιώβ. Και του λέγανε Ιώβ, κάτι κάνεις, κάτι γίνεται, αυτά του λέγανε του Ιώβ. Παρόλο που δεν λέγανε κακά πράγματα στον Ιώβ, κάτι δεν άρεσε στο Θεό επάνω στους φίλους του. Γιατί ο Ιώβ και οι φίλοι του αντιπροσωπεύουν την Εκκλησία του Χριστού που έχει δύο σπέρματα. Έχει το πνευματικό σπέρμα και έχει και το σαρκικό σπέρμα η Εκκλησία μας. Και χωρίς να το καταλάβει και το ένα σπέρμα και το άλλο, μπορεί να παγιδευτεί μπροστά στο Θεό μπαίνοντας στη ρίζα της αυτοδικαίωσης. Δικαιώνω τις πράξεις μου, δικαιώνω και εγώ το βλέπω σαν ποιμένα συνέχεια. Είναι σπάνιο να βλέπεις άνθρωπο να παραδέχεται ότι φταίει στο Θεό, ίσως σπάνιο πράγμα. Πάντα, δηλαδή και το είπε Τετάρτη, βλέπεις τον Έλληνα και γίνεται Τούρκος. Μόλις του πεις την αλήθεια γίνεται Τούρκος. Αφρίζει, φωνάζει, κάνει, δεν μπορεί να παραδεχτεί την αλήθεια. Αν οι πρώτοι άνθρωποι παραδεχόντουσαν την αλήθεια μπροστά στο Θεό και μετανόησανε, δεν θα κάναν τον παράδεισο. Αλλά δεν μετανόησαν. Ο ένας τα ρίξε στον άλλον, ο άλλος στο άλλο και στο τέλος τα ρίξε στο φίδι. Το ίδιο γίνεται και σήμερα. Σήμερα οι εκκλησίες κλείσαν σε όλο τον πλανήτη και ο λαός του Θεού δεν κατάλαβε τι γίνεται. Για να κλείσουν κάτι κρατάει ο άνθρωπος, κάπου αμαρτάνει η εκκλησία, κάπου αμαρτάνει. Είναι δυνατόν να κλείσαν έτσι απλά γιατί για να δει ο Θεός πως είναι κλειστές εκκλησίες. Αλληλούια, δεν εξητιέται ο Θεός για να πράξεις το θέλημα του Θεού. Γιατί αν δεν εξητάς το Θεό, κλέβεις το Θεό. Σήμερα η εκκλησία κλέβει το Θεό. Στο χρόνο, στην υπηρεσία, στην προσφορά κλέβει, δίνει ψίχουλα στο Θεό. Και αφού δίνει ψίχουλα, περιμένει ο Θεός να ανοίξει καταράκτες και να έρθουν επάνω της. Αλληλούια. Γιατί πάντα στην πλευρά του ανθρώπου υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός να μας βοηθάει να σταθούμε στο Θεό μπροστά. Με τη σωστή στάση και να νικήσουμε το λάθος. Και τότε ο Θεός θα κάνει κάτι, θα αποκαταστήσει τα πάντα. Ό,τι έκανε και με το λαό Ισραήλ, όταν αμάρτανε τον καταδυνάστευαν οι φυλές, μόλις ταπεινωνόταν έφερνε αλλαγές, έφερνε νίκη ο Θεός. Το ίδιο πράγματα γίνεται πάντα. Αλληλούια. Επομένως η αμαρτία, γι' αυτό η Εκκλησία των τελευταίων εποχών θα πάρει τα μεγαλύτερα πράγματα που έλαβε η Εκκλησία σε όλη την υπηρεσία της. Για να τα πάρει θα την εξετάσει πιο πολύ. Πώς θα τα πάρει. Θα την εξετάσει πιο βαθιά. Και τότε θα ζητήσει κάτι από την Εκκλησία, αποφάσεις. Τι θα ζητήσει, αποφάσεις κατά Θεό θα ζητήσει. Γιατί και ο προφήτης Βαλάμ ήταν προφήτης του Θεού. Δεν έμεινε σε αυτό που αρχικά του είπε ο Θεός. Έφυγε από αυτό, τον άφησε ο Θεός. Ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει όταν φύγει σε αφήνει ο Θεός. Μετά μπήκε συμβασμός, ήρθε πορνεία με το Μωάβ και στο τέλος ήρθε θάνατος. Και επάνω στους πρεσβυτέρους και σε αυτόν ήρθε πληγή. Φύγαν από το καθαρό θέλημα του Θεού, μπήκανε στο επιτρεπτό, μπήκε κρίση μπήκε. Όταν μπαίνει κρίση χτυπάει το κακό εύκολα. Και σήμερα το κακό θερίζει τον πλανήτη όλο. Η Εκκλησία είναι ένα περιβάλλον να μείνουμε στις αρχικές αλήθειες.
δεν είναι ένα περιβάλλον να βγούμε από τις αλήθειες και να πούμε πώς το αισθάνεσαι, πώς το αισθάνομαι, δηλαδή να το προσαρμόσουμε στις αισθήσεις. Ο Θεός δεν προσαρμόζεται. Δεν προσαρμόζεται. Εμείς προσαρμοζόμαστε στο Θεό. Και προσέξτε τώρα, όταν Ιώβ κατάλαβε τι δεν έκανε σωστά, ο Θεός τα ανέτρεψε όλα. Για να δούμε το 42 κεφάλαιο στον Ιώβ, να το δούμε, 42 κεφάλαιο. Σελίδα 767. 42. Ενώ μέχρι το 42 μιλάει ο Ιώβ με αφροσύνη, με παραφροσύνη, αναθεματίζει την ημέρα που γεννήθηκε, αναθεματίζει όλα. Όλα τα λεφτά. 42 τι. Στον Ιώβ, 42 κεφάλαιο, από την αρχή μέχρι το τέλος. Τότε ο Ιώβ απάντησε στο... και του λέει ο Θεός, όταν ο Ιώβ διαπραγματεύεται με το θέμα αυτοδικαίωση. Και του λέει ο Θεός του Ιώβ, του λέει Ιώβ, όταν έκανα τον ουρανό και τη γη που ήσουν. Προσπαθεί ο άνθρωπος να αυτοδιοικηθεί στο Θεό. Του λέει που ήσουν. Όταν εγώ δημιουργούσα που ήσουν εσύ, του λέει. Και προσπαθεί ο άνθρωπος. Και αυτό σήμερα οι άνθρωποι λένε πού είναι ο Θεός και γιατί έτσι και δεν βλέπει τα παιδιά πεθαίνουν και δεν βλέπει αυτό και δεν βλέπει αυτό και δεν βλέπει αυτό και πέσαν αλληλούια και ο Κύριος θα τα γυρίσει και δεν λένε την αλήθεια. Η αλήθεια ελευθερώνει. Η αλήθεια δεν κρύβεται. Πρέπει να σταθούμε όλοι στην αλήθεια. Οι ηγέτες της Εκκλησίας, οι εργάτες της Εκκλησίας, ο λαός της Εκκλησίας, είναι αλήθεια. Η αλήθεια θα μας ελευθερώσει και να το δούμε. Τότε ο Ιώβ απάντησε στον Κύριο και είπε, ξέρω ότι μπορείς τα πάντα και κανένας στοχασμός σου δεν μπορεί να εμποδιστεί. Ποιος είναι αυτός που κρύβει τη βουλή ασύνητα, εγώ λοιπόν πρόφερα εκείνα που δεν καταλάβαινα πράγματα υπερθαυμαστά για μένα που δεν τα γνώριζα. Άκουσε παρακαλώ και εγώ θα μιλήσω, θα ρωτήσω και εσύ δίδαξε να άκουγα και σένα με την ακοή του αυτιού, αλλά τώρα σε βλέπω. Σε βλέπει το μάτι μου, γι' αυτό αηδιάζω με ευτελιγμία τον εαυτό μου και μετανοώ με χώμα και στάχτη. Αν ο πιο ευλογημένος άνθρωπος του Θεού, λέει Κύριε, νόμιζα ότι σε ήξερα, αλλά τώρα αρχίζω και σε καταλαβαίνω. Ποιος, ο πιο χρησμένος του Θεού, ταπεινώνω μπροστά σου. Μίλησέ μου για να διδαχτώ από τη σοφία σου. Κάτι κάνει ο Θεός μέσα του. Τον ελευθερώνει από την αυτοδικαίωση, από τη δικαιοσύνη της αμαρτίας σου. Γιατί χωρίς να το καταλάβει έχει συμβιβαστεί και κάνει απλά πράγματα γιατί πρέπει να τα κάνει. Έχει χαθεί το φρέσκο του Θεού. Ζωντανό χριστιανό δεν σε κάνει γιατί μιλάς γλώσσες ή γιατί κάνεις κάποια θρησκευτικά καθήκοντα. Ζωντανό χριστιανό σε κάνει η σχέση σου με το Θείο. Αλληλούια. Διαφορετικά γίνεσαι νεκρός χριστιανός, αποκόπτεσαι. Αποκόπτεσαι. Γίνεσαι ένα δέντρο άκαρπο, δεν μπορεί να καρποφορήσει. Και σήμερα η Εκκλησία έχει αποκοπεί, δεν καρποφορεί στον πλανήτη. Με πολλή ευκολία το σύστημα του κόσμου την εξουσιάζει. Ο φόβος μπήκε μέσα στους χριστιανούς, μέσα στις εκκλησίες μπήκε ο φόβος, μπήκε η αβεβαιότητα, μπήκε η πλάνη, μπήκε το ψέμα, αρρώστηση. Δηλαδή το σύστημα εξουσιάζει αυτό που δεν εξουσιάζεται. Γιατί κάτι κάνει ο άνθρωπος, κάτι κάνει η Εκκλησία που δεν το καταλαβαίνει. Πάντα για να γίνει κάτι τέτοιο, να χάνεται η χάρη, σήμερα χάθηκε η χάρη στον πλανήτη. Όταν χάνεται η χάρη, σημαίνει ο Θεός ότι εξέτασε την αμαρτία και αποτράβηξε τη χάρη. Και όταν αποτραβιέται η χάρη, έρχεται η κρίση και ο διάβολος χτυπάει στην κρίση. Όταν υπάρχει αυθονία χάρης δεν μπορεί να περάσει το κακό, απομονώνεται. Δεν μπορεί. Σήμερα τεράστιες ασθένειες στον κόσμο, μεγαλώνουν οι αρρώστιες, πληγή έρχεται. Δεν ο Θεός δεν επέτρεψε αυτά να δει αν ο Ιώβ θα μείνει πιστός. Υπήρχε αιτία που το επέτρεψε. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να ξέρουμε κάτι. Όταν κάτι στη ζωή μας δεν πάει καλά, πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε ευθύνη. Εγώ σαν ποιμένας, εσύ σαν άνθρωπος του Θεού,
και να στέκεσαι στο Θεό και να βγάζεις αυτό που δεν θέλει ο Θεός. Γιατί πάντα υπάρχει η τάση ο άνθρωπος να προσαρμόζει το Θεό όπως θέλει. Οι πεντηκοστιανοί θέλουν να προσαρμόσουν το Θεό όπως θέλουν, οι καθολικοί όπως θέλουν, οι ορθόδοξοι όπως θέλουν, οι ευαγγελικοί όπως θέλουν, αλλά δεν προσαρμόζεται ο Θεός. Αλληλούια! Δεν προσαρμόζεται ο Θεός. Γιατί ο Θεός δεν μπορεί να αλλάξει τις γραφές. Και προσέξτε τώρα, αφού ο Ιώβ καταλαβαίνει μέσα του τι γίνεται, ο Θεός κάνει αποκατάσταση αμέσως. Τι κάνει, αποκατάσταση αμέσως κάνει. Βέβαια αυτό που κατάλαβε ο Ιώβ, υπάρχει κίνδυνος ένας άνθρωπος που το κατάλαβε ποτέ στη ζωή του. Ή ένας χριστιανός θα το καταλάβει μετά από 40 χρόνια, 30, 20. Όσο πιο γρήγορα το καταλαβαίνεις αυτό, στέκεσαι στο Θεό και για τον εαυτό σου και για τους άλλους, για να κόβεις τη ρίζα που φέρνει το πρόβλημα. Το πάνε είναι η ρίζα. Όταν σε μια αιτία κόβεις τη ρίζα, σιγά σιγά κόβεται και η αιτία. Για να το δούμε κάτι. Στο 7. Και όταν ο Κύριος μίλησε αυτά τα λόγια στον Ιώβ, είπε ο Κύριος στον Ελιφάς τον Θεμανίδη: «Ο θυμός μου άναψε εναντίον σου και εναντίον των δύο φίλους, επειδή δεν μιλήσατε για μένα το αυτό, καθώς ο τύπος μου Ιώβ». Το ερώτημα είναι οι τρεις φίλοι του Ιώβ. Δεν έκανε κακά πράγματα για το Θεό. Γιατί δεν μιλάγαν το ορθό στο Θεό? Διότι τα λόγια τους δεν ήταν αρμονισμένα με τη ζωή τους και τη στάση τους. Λουλούγια. Και αυτό σήμερα υπάρχουν δύο σπέρματα στην Εκκλησία. Ένα σπέρμα είναι αυτό των φίλων, που τα λόγια τους δεν είναι εναρμονισμένα με τη στάση, με τη ζωή και την καθαρότητα. Και το άλλο σπέρμα είναι το πνευματικό σπέρμα που είναι ο Ιώβ, αλλά και αυτό παγιδεύτηκε. Αλληλούια. Διότι δεν μιλάγανε, τι σημαίνει δεν μιλάγανε, αν δούμε όλοι το βιβλίο του Ιώβ, δεν θα πούμε ότι κατηγορούσαν τον Θεό. Ίσα-ίσα που δικαιώνανε τον Θεό στον Ιώβ. Αυτό είναι το σπέρμα που λέει στην Αποκάλυψη των Νικολαϊτών. Είναι το σπέρμα του Σαρκικό, του Ισμαήλ και του Ισάκ. Πάντα είναι το στο Κάιν και του Άβελ. Το διπλά σπέρματα. Αλληλούια. Και η Εκκλησία αποτελείται από τα δύο σπέρματα. Αποτελείται. Και τώρα τι λέει, προσέξτε τι λέει ο Θεός τώρα. Στο 8. Γι' αυτό πάτε τώρα για τον εαυτό σας 7 μοσχάρια και 7 κρυέδια και πηγαίνετε στον δρόμο στον Ιώβ να τα προσφέρετε. Ολοκαύτωμα υπέρ του εαυτού σας και ο δούλος μου Ιώβ θα οικετεύσει για εσάς, επειδή θα δεχτώ το πρόσωπό του για να μην πράξω σε εσάς σύμφωνα με την αφροσύνη σας, για το λόγο ότι δεν μιλήσατε για μένα το ορθό όπως ο δούλος μου Ιώβ. Τι κάνει ο Θεός? Εξετάζει τη στάση. Η στάση του Ιώβ είναι πιο ορθή από αυτόν τη στάση. Δεν έχει να κάνει με το τι λένε τα λόγια τους. Σίγουρα και τα λόγια έχουν σχέση με το τι βγάζουν. Εξετάζει τη στάση τους. Και τα 7 μοσχάρια και τα 7 κρυάρια θέλει να πει ότι το 7 επιστρέφει στην εποχή που ζούμε, στην Αποκάλυψη ο Θεός. Θα εξετάσει την Εκκλησία με άλλα κριτήρια. Θα εξετάσει τους ανθρώπους με άλλα κριτήρια, γιατί σήμερα μπορούμε να πούμε αυτή η ιστορία αντανακλάει στην Εκκλησία αλλά και στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι ό,τι πιο ευλογημένο έχει αυτή η γη. Είναι πάνω από τα δέντρα, πάνω από τις θάλασσες, πάνω από τη γη, πάνω από τα χορτάρια, είναι πάνω από όλο ο άνθρωπος. Κι όμως ο άνθρωπος αυτοδικαιώνει τον εαυτό του. Προτιμάει να λατρεύει τη φύση και όχι το κτίσμα. Το ίδιο ακολουθεί και η Εκκλησία. Μπαίνει στην αυτοδικαίωση. Αλληλούια. Και ρίχνει δεξιά και αριστερά την αμαρτία, το βάρος, όλα αυτά τα πράγματα και δεν ξέρει να σταθεί με ορθή στάση στο Θεό. Γιατί ο Θεός δεν θα εξετάσει σήμερα τα πράγματα με κριτήρια εξωτερικά, αλλά με βαθιά κριτήρια. Ποια είναι η βαθιά στάση της ζωής μας? Αλληλούια. Ποια είναι η βαθιά στάση της απόφασής μας? Τι αποφάσεις πήραμε κατά Θεό? Πήραμε
αποφάσεις απλά να ικανοποιήσουμε υλικά πράγματα, υλικές καταστάσεις, αυτά μπορεί να μας τα δώσει ο Θεός, αλλά δεν μας κρατάνε και πολύ αυτά. Αλλά ή πήραμε αποφάσεις να πλησιάσουμε το Θεό και να γίνουμε χρήσιμοι για το Θεό. Τι αποφάσεις πήραμε? Και το ένα σπέρμα είναι ευλογημένο ο κόσμος, γιατί ο άνθρωπος είναι ότι ανώτερο υπάρχει. Όσο αξίζει ένας άνθρωπος, δεν αξίζουν τα σύμπαντα. Κι όμως, αυτό το ευλογημένο έχει μπει η αυτοδικαίωση μας. Η Εκκλησία. Χριστιανός, ό,τι πιο ευλογημένο υπάρχει. Και με ευκολία ο κόσμος κυριαρχεί το χριστιανό. Με ευκολία ο κόσμος διδάσκει το χριστιανό. Με ευκολία. Αντί ο χριστιανός να διδάσκει τον κόσμο. Με ευκολία γίνεται. Ο συμβιβασμός. Τι γίνεται? Γίνεται μίξη, γίνεται. Συμβιβασμός γίνεται. Αλλά λόγια, γίνεται μίξη. Και ο άνθρωπος αντί να πλησιάσει το Θεό, ικανοποιείται μόνο σε κάποια πράγματα. Απλά μου δώσει ο Θεός αυτό, μου δώσει αυτό, μου δώσει μια γυναίκα, μου δώσει έναν άντρα, μου δώσει ένα αυτοκίνητο και όλα καλά. Ο Θεός θέλει κάτι άλλο όμως. Θέλει να τον γνωρίσουμε. Θέλει να τον πλησιάσουμε. Και προσέξτε, και τώρα τι λέει, κάντε θυσία στους τρεις φίλους και ο Ιώβ θα προσευχηθεί για εσάς. Στην ουσία υπάρχουν άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία που μπορούν να πάρουν από το Θεό μια καραμέλα. Τίποτα άλλο δεν παίρνουν. Τους αγαπάει ο Θεός. Για να τους βοηθήσει θα βάλει κάποιους άλλους να προσευχηθούν για αυτούς. Εξέβαλε τον Ιώβ. Και τότε μια καραμέλα θα γίνει μια σακούλα καραμέλες. Δεν μπορούν να πάρουν από τη στάση τη δικιά τους. Τον κόσμο τον αγαπάει ο Θεός. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει από το Θεό. Άντε να πάρει μια δουλειά, να πάρει ένα τέτοιο, κάτι φυσικό να πάρει. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Ένας άνθρωπος στον κόσμο. Για να τον βοηθήσει ο Θεός θα χρησιμοποιήσει τον χριστιανό να προσευχηθεί γι' αυτό. Κανάλια χάρης. Κανάλια χάρης. Γι' αυτό είπαμε και την προηγούμενη φορά για τους εργάτες. Πριν 2000 χρόνια ένας άνθρωπος του Θεού σε αυτά τα μέρη προετοίμασε αυτό που ζούμε. Ποιος ήταν ο Παύλος? Οι προσευχές του απαντιούνται ακόμα. Γιατί? Ήταν ένα σπέρμα που ζήτησε το Θεό. Αλληλούια, ζήτησε το Θεό. Γι' αυτό είμαστε εδώ σαν Εκκλησία να ζητήσουμε. Όλοι χρειαζόμαστε Δήμο, τι ζητάει ο Θεός από σένα? Να τον ζητήσω πιο πολύ ζητάει. Αυτό ζητάει και από σένα. Τι ζητάει? Να τον ζητήσουμε πιο πολύ. Να μείνουμε πιο πολλές ώρες στην παρουσία Του, στο θέλημά Του, στην αλήθεια Του, στο λόγο Του, στη σχέση μαζί Του και να καταδικάσουμε την αμαρτία και την αυτοδικαίωση. Αν δικαιώνουμε την αυτοδικαίωση, δεν θα μας δικαιώσει ο Θεός, θα επιτρέψει πράγματα και μετά θα ταλαιπωρηθούμε και θα το πάρουμε το μάθημα αργά πολύ. Δόξα στον Κύριο. Αλληλούια. Ο Θεός πάντα τον λόγο του χρησιμοποιεί. Δεν χρησιμοποιεί πράγματα. Γι' αυτό ένας χριστιανός πρέπει να στέκεται μέρα και νύχτα στον Θεό για να καταλαβαίνει τι θέλει ο Θεός και πώς πρέπει να πηγαίνει με τον Θεό. Και ένας εργάτης και ένας ποιμένας να καταλαβαίνει. Σήμερα οι εργάτες δεν στέκονται στο Θεό να πάρουν φρέσκα πράγματα από το Θεό. Και ικανοποιούνται μόνο στην απλή ανάγνωση του Ευαγγελίου και σε αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά δεν μπορούν να λύσουν τη ζωή μας από καταστάσεις που είναι θαμμένες και ριζωμένες. Δόξα στον Κύριο, για να δούμε στο 9. Και ο Λιφάς ο Θεμανίτης και ο Γλυδάλος Αυχίτης και ο Σοφάρο Ναμαθίτης πήγαν και έκαναν όπως τους πρόταξε ο Κύριος και ο Κύριος δέχθηκε το πρόσωπο του Ιώβ. Δέχθηκε, προσέξτε, παρόλο που αυτοί υπερασπίζαν τον Θεό σε όλη την ιστορία του Ιώβ. Ο Θεός δεν δέχεται το πρόσωπο του, την προσευχή του. Μα όλο και το Θεό υπερασπίζαν αυτοί. Δεν τη δέχεται. Γιατί κάτι δεν του αρέσει τη στάση του. Και ο Κύριος έστρεψε την αιχμαλωσία του Ιώβ. Αφού προσευχήθηκε για τους φίλους του και ο Κύριος έδωσε τον Ιώβ διπλάσια από όλα όσα είχε πρωτήτερα. Και ο Θεός απαντάει τώρα στην προσευχή του Ιώβ και τα κάνει αποκατάσταση όλα. Γιατί κάτι έχει γίνει μέσα του πρώτα.
κάτι άλλαξε μέσα από το Θεό. Αλληλούια. Τότε ήρθαν σε αυτόν όλοι οι αδελφοί του και όλες οι αδελφές του και όλοι εκείνοι που τον γνώριζαν πρωτήτερα και έφαγαν μαζί του ψωμί στο σπίτι του και έκλειψαν μαζί του και τον παρηγόρησαν για όλο το κακό που ο Κύριος είχε φέρει πάνω του. Και ο καθένας έδωσε σε αυτόν ένα σημείο νόμισμα και ο καθένας ένα χρυσό σκουλαρί και ο Κύριος ευλόγησε τα τελευταία του ιό περισσότερο παρά τα πρώτα, ώστε επέκτησε 14.000 πρόβατα, 6.000 καμήλες, 1.000 ζευγάρια κομπόδια και 1.000 γαϊδούρια. 1.000 γαϊδούρια. Το γαϊδούρι ήταν τζάγουαρ στην εποχή εκείνη. 1.000 γαϊδούρια. Και πήγανε και οι γείτονες όλοι αυτοί και του δώσανε χρυσάφια και έφερε τα πλούτη του κόσμου ξανά στον ιό από πάνω και στο γύρισε όλο. Και αποκάλυψε 13. Και ακόμα γεννήθηκαν σε αυτόν 7 εκεί και 3 θυγατέρες και αποκάλυψε το όνομα της πρώτης Ιεμήμα και το όνομα της δεύτερης Εσία και το όνομα της τρίτης Κυρένα Πούπ και δεν βρισκόταν σε όλη τη γη γυναίκες ωραίες σαν τις θυγατέρες του Ιώ και ο πατέρας τους έδωσε αυτές κληρονομιά ανάμεσα στους αδερφούς τους. Ύστερα από αυτό Ιώ έζησε 140 χρόνια η ζωή. Μετά 140 χρόνια. Και είδε τους γιους του και τους γιους των γιών του μέχρι την τέταρτη γενιά και ο πέθανε γέροντας και πλήρησε να σκεφτείτε 140 μετά πόσο ήταν. Ο Θεός δεν έχει αλλάξει. Είναι οι εποχές που θέλει να αλλάξει κάτι μέσα μας. Δεν είναι το τι ξέρω εδώ. Ξεχάστε τα αυτά. Γιατί μπορεί να ξέρω πολλά πράγματα αλλά κάτι εδώ να μην αρέσω στο Θεό μέσα πράγματα. Τι θέλει ο Θεός πιο πολύ, να έχουμε σχέση μαζί Του και μέσα στην Εκκλησία αλλά και προσωπικά να Τον εξητάμε. Γι' αυτό μιλάει για τη συντροφιά του Αγίου Πνεύματος, για την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, για τη συντροφικότητα του Αγίου Πνεύματος, ώστε όταν εμείς εξητάμε το πρόσωπό Του, δεν μας εξουσιάζει η κυριαρχία του κόσμου. Όταν μας εξουσιάζει η κυριαρχία του κόσμου, κάπου αμαρτάνουμε. Και υπάρχουν επίπεδα αμαρτίας. Άλλο να μην εξητάω το πρόσωπο του Θεού και άλλο να πω ένα ψέμα. Δεν συγκρίνεται το ένα ψέμα με την ύπαρξη του Θεού. Και αυτό είναι αμαρτία, αλλά αυτό είναι μεγαλύτερη αμαρτία. Όταν εγώ εξητάω το πρόσωπο του Κύριου, θα κόψω και το ψέμα, θα κόψω και το τσιγάρο, θα κόψω και το άλλο. Αν εγώ δεν εξητάω τον Κύριο κάθε μέρα, ο Θεός δεν έβαλε βαρύ φορτίο στη ζωή μας. Αυτό που πρέπει να Του δίνουμε, πρέπει να Το δίνουμε, παίρνοντας αποφάσεις. Γι' αυτό ερχόμαστε στην Εκκλησία να εξητήσουμε το πρόσωπο του Κύριου. Να εξητήσουμε την ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος. Να εξητήσουμε το Θεό, γιατί σήμερα, πριν ξεκινήσει η εποχή του κορονοϊού, και λεφτά είχε η ανθρωπότητα και κτίρια είχε και αμάξα είχε και το ένα είχε και το άλλο είχε και ξαφνικά ο Κύριος αποτράβηξε το πρόσωπό του. Γιατί κάτι ήθελε από τους ανθρώπους. Να σηκωθούν οι άνθρωποι την Κυριακή και να πάνε σε εκκλησίες. Πήγαινε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, πήγαινε στην Ευαγγελική, πήγαινε στην Πεντηκοστιανή, πήγαινε στον οίκο του Κυρίου. Όταν η ανθρωπότητα αυτό το ανταλλάσσει με τον μπάνιο, με τη θάλασσα, με το βουνό, δεν αμαρτάνει. Αλληλούια, δεν αμαρτάνει. Αυτό το πράγμα θα στερήσει χάρη. Και μετά έρχεται πρόβλημα, αρχίζει το κακό και χτυπάει και γίνεται το ένα, γίνεται το άλλο. Γιατί ο Θεός σε κάθε εποχή ζητάει από τον άνθρωπο. Τι κάνει, ζητάει. Και σήμερα μπορούμε να πούμε ο Θεός ευλόγησε τον πλανήτη. Και ύλη υπάρχει πολύ και επιστήμη υπάρχει πολύ και υλικά πράγματα υπάρχουν πολλά, άσχετα αν δεν υπάρχει δίκαια κατανομή στα πράγματα. Ο Θεός έδωσε. Να μπορούν πιστοί και άπιστοι να ζουν μέσα σε ένα περιβάλλον καλό όλοι μας. Και ο άνθρωπος φτιάχνει ένα αεροπλάνο που ένα αεροπλάνο μπορεί να ζήσει όλη η Ελλάδα και 2 μήνες. Λειτουργεί με αφροσύνη και παραλογία. Είδατε σήμερα κάποιον κυβερνήτη από την Ευρώπη, την Αμερική, τη Ρωσία, την Κίνα να πούνε μήπως αμαρτάνουμε στο Θεό. Κανένας δεν.
Το ίδιο δεν λέμε και η Εκκλησία σήμερα. Δεν λένε οι άνθρωποι. Μήπως κλέβουμε το Θεό. Μήπως κρατάμε πράγματα που ανήκουν στον Θεό και τα κρατάμε. Και θέλουμε να τα συμβιβάσουμε. Αλληλούια. Ο Κύριος δεν θέλει, θέλει να τον εξητήσουμε. Και όσο τον εξητάμε, θα μας δώσει χάρη και να ζήσουμε με χάρη. Γιατί, θυμάστε τι είπε ο Κύριος, αυτό το γένος δεν φεύγει παρά με προσευχή την νηστεία. Κάποια προβλήματα λύνονται εύκολα, κάποια δεν λύνονται εύκολα. Γιατί πρέπει να δώσεις πιο πολύ για να λυθούν εύκολα. Πρέπει να αφιερωθείς πιο πολύ. Και σήμερα η πνευματική πορνή είναι ο συμβιβασμός με τον κόσμο, με την αίσθηση. Σου λέω άλλος δύο ωραία καλά λόγια. Δεν σημαίνει τα καλά λόγια είναι και πνευματικά λόγια. Λόγια, τα καλά λόγια δεν είναι πνευματικά λόγια. Ο λαός του Θεού είναι ότι πιο ευλογημένο υπάρχει στο σύμπαν, στο πλανήτη, ο λαός του Κυρίου. Ο Κύριος των δυνάμεων μας έβαλε το πνεύμα του. Για να καταλάβουμε κι εμείς και να γυρίσουμε τα χαμένα πίσω. Πώς θα τα γυρίσουμε? Με την ταπείνωσή μας στο Θεό τα γυρίσουμε. Γιατί ο διάβολος δεν μπορεί να εμποδίσει τον Θεό αν δεν βρει σε μένα κάποια ρίζα, κάποια αιτία. Αν ο Ιώβ δεν είχε αυτή τη στάση, ξέρετε τι θα έλεγε ο Θεός στον Ιώβ, στον διάβολο. Διάβολο μακριά από τον Ιώβ. Είναι κατά πάντα μέσα του εγώ, δεν υπάρχει χώρος. Επειδή όμως δεν είμαστε τέλειοι άνθρωποι και σε όλους μας υπάρχει η ατέλεια και μας χτυπάει, δουλεύουμε με τον εαυτό μας. Με τι δουλεύουμε? Με τον εαυτό μας. Και αυτό έγινε στον ιό όταν ήταν όλα καλά. Δεν έγινε όταν είχε έλλειψη. Που έγινε όταν ήταν καλά. Που σημαίνει όταν έρχεται ένα κύμα ευλογίας, τότε γίνονται, χρειάζεται προσοχή. Γιατί αυτομάτως ο άνθρωπος γίνεται αφεντικό και βάζει το Θεό πίσω. Αυτό γίνεται πάντα. Όταν δεν έχει έρθει η ευλογία, πάει ο άνθρωπος πίσω, λέει Θεέ μου πήγαινε μπροστά. Δίνει ο Θεός, πάει, μετά αρχίζει ο άνθρωπος και πάει μπροστά. Και λέει κάτι θα σε πάω εγώ Κύριε, όπως τα ξέρω εγώ, γιατί δεν τα ξέρεις καλά. Ο Θεός δεν συγκινείται με λόγια. Αλληλούγια, τραλαλά, τραλαλά, λόγια, αλληλούγια, εδάφια. Αυτά λέγανε οι τρεις φίλοι του Ιώ. Κι όμως δεν αγγίξαν την καρδιά του Θεού. Διαβάστε το βιβλίο του Ιώ να δείτε τι λέγανε κακά λόγια. Ίσα ίσα υπερασπίζαν τον Θεό στον Ιώ. Και εμείς σαν χριστιανοί υπερασπίζουμε τον Θεό. Λέμε ο Θεός είναι καλός, αγαπάει. Το Θεό είμαστε υπερασπιστές του Θεού. Αυτό που λέμε πρέπει να ταυτίζεται και με τη ζωή μας. Και ο καθένας καλείται να εξετάσει τον εαυτό του, να εξετάσει τη ζωή του, να αποχωριστεί πράγματα που δεν θέλει ο Θεός. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Γι' αυτό όσο δουλεύουμε ομαδικά, συλλογικά σε ένα εκκλησία και κρατάμε τις ευλογίες της εκκλησίας, γιατί πάντα το μεγάλο βοηθάει το μικρό. Και από το μεγάλο παίρνουμε χάρη να βοηθήσουμε το μικρό. Την ενότητα της πίστης, την ενότητα της σοφίας, την ενότητα των χαρισμάτων, έτσι ομαδικά, συλλογικά, θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε και πιο προσωπικά τη σχέση μας με τον Θεό. Για να μπορούμε να αποτινάξουμε πράγματα που είναι σαν βέλες στον άνθρωπο. Και ο καθένας ξέρει για τον εαυτό του και ξέρει για τη ζωή του και ξέρει. Και όταν εμείς, γιατί προσέξτε, για να δώσει ο Θεός απόφαση σε μένα, πιο πολύ. Γιατί ο Θεός δεν είναι ένα μηχανάκι. Έχει απόφαση, έχει θέλω. Για να πει ο Θεός ναι στον εαυτό του, θα πλησιάσω τον Δήμο πιο πολύ, είναι απόφαση. Πρέπει να δώσω κι εγώ απόφαση. Γιατί στους νόμους της πίστης πάντα χρειάζεται ο ίδιος φόρος. Η απόφαση φέρνει απόφαση. Το σώμα του Ιησού διατρέπει το σώμα μας. Το σπίτι, το μεγάλο εκκλησία που βοηθάει το μικρό σπίτι, χρειάζεται ο ίδιος φόρος. Για να πει ο Θεός ναι σε καλό πιο κοντά Δήμο, πρέπει να δει από μένα απόφαση. Δεν μπορώ εγώ να δίνω αέρα και να μου δίνει ο Θεός πράξη, γίνεται. Όταν ήμασταν μικροί, βρέφη μας έδινε ο Θεός. Κάποια στιγμή σταματάει η βρέφη και η ηλικία.
Άλλα λόγια, και τώρα ο Θεός σε βλέπει σαν άντρα και σαν γυναίκα πίστεως. Και από πού ξεκινάμε να δίνουμε, ξεκινάμε από την προσωπική μας σχέση. Να μην κλέψουμε την προσευχή που ανήκει στο Θεό. Να μην κλέψουμε το χρόνο που ανήκει στο Θεό στην Εκκλησία. Να μην κλέψουμε το χρόνο που ανήκει στο Θεό στα σπίτια μας, τα έχουμε ταμείο. Και καθόμαστε μέρα νύχτα στην τηλεόραση και μας παγιδεύει, γιατί η τηλεόραση είναι μεγάλη παγίδα. Όσο καμιά φορά προσπαθούμε να τη συμβιβάσουμε, είναι κακή παγίδα. Το να δούμε δυο πράγματα μέχρι ένα σημείο καλό είναι, παραπέρα είναι πρόβλημα. Μετά σου ξεζουμίζει τη δύναμη όλη. Να κρατήσουμε τη μαρτυρία μας, τη δουλειά μας, τους ανθρώπους, την ομολογία μας, να μην τα χάσουμε αυτά. Αλληλούια, μην τα χάσουμε. Γιατί θυμάμαι πιο παλιά ένας άνθρωπος συνεργαζόμουν και έκανε αστεία σόκιν επάνω. Έκανε αστεία βομολογίας. Ω, λέω, Θεόδωρα, σ' αγαπάω, σ' εκτιμάω, δεν θέλω τίποτα. Αν το αφήσεις μια φορά, θα το κάνει και δεύτερη. Αν το αφήσεις δεύτερη, το κάνει τρίτη. Και εκεί που του λες εσύ τι κάνεις, αδελφέ, θα σου λέει για τέτοια πράγματα σου. Συμβιβάστηκες. Αλληλούια, συμβιβάστηκες. Πρέπει να προστατέψουμε τον εαυτό μας από το συμβιβασμό. Αλληλούια, παίρνοντας χάρη ο ένας από τον άλλο, γιατί είμαστε πολύτιμοι για το Θεό. Είμαστε σημαντικοί σε πολύτιμους Γιώργο, ή σε πολύτιμο Σπύρο, ή σε πολύτιμη Άννα, και αν είμαστε πολύτιμοι. Και πρέπει να ενώσουμε την πίστη μας, τα χαρίσματά μας και να νικήσουμε το συμβιβασμό. Αλληλούια, γιατί ο Θεός είναι ο ίδιος εχθές, σήμερα και στους αιώνες. Υπόσχεται με τον Χριστό να αποκαταστήσει το παρελθόν, το προύχο, την Ελσίβη, την Κάμπη, να φέρει πρόημη και έψιμη βροχή, να ανοίξει τους τα υπόσχεια του Θεός αυτά. Όλα αυτά όμως περνάνε από την αφιέρωσή μας, από την εξήτησή μας με τον Κύριο, για να μπορεί ο Θεός να στηρίξει την πίστη μας, εμείς θα κάνουμε ένα, ο Θεός θα δώσει χάρη για 10. Αλληλούια, εμείς θα κάνουμε 10, ο Θεός θα δώσει χάρη για 1000 και 100. Δόξα στον Κύριο. Επομένως ο Θεός σε επέτρεψε, γιατί πρώτος ο Ιώβ επέτρεψε. Σήμερα ο Θεός επέτρεψε γιατί οι άνθρωποι επιτρέψαν και η Εκκλησία επέτρεψε. Αλληλούια, κλείνουμε εμείς, κλείνει και ο Θεός. Δόξα στον Κύριο, κρατώντας τα πάντα γύρω από τη γη και από τη σοφία μας. Δεν θα πει ο Θεός, ας πούμε, τι κάνει η Ρωσία στο Δήμο. Ο Θεός θα πει, Δήμο, ποια είναι τα όρια της ζωής σου, της διακονίας σου, από εκεί κοιτάμε. Και όταν τα όρια σου μεγαλώνουμε, θα πάμε και στη Ρωσία και στην Ουκρανία, διότι πρώτα ξεκινάμε από τον κύκλο της ζωής. Δηλαδή, αν δεν σημαίνει ότι εγώ πρέπει να σταματήσω, παράδειγμα, να προσεύχομαι στον Θεό και να πηγαίνω για 2 ώρες και να μοιράζω τρόφιμα στους φτωχούς. Θα πει ο Θεός, λέω, τι καλά μοιράζεις τρόφιμα, αλλά δεν προσεύχεις, δεν πειράζει. Είναι δυνατό να το πιστεύω αυτό. Διότι όταν εγώ προσεύχομαι, ο Θεός θα σηκώσει 20 ανθρώπους και θα μοιράσουν 100 φορές πιο πολλά τρόφιμα. Η προσευχή θα κάνει όλα. Όταν εγώ δεν προσεύχομαι και προσπαθώ με κάποια έργα να το συμβιβάσω, δεν το δέχεται ο Θεός αυτό. Είναι δυνατόν ο Θεός να δέχεται κάτι που φέρνει θάνατο πνευματικό στη ζωή μας. Αυτό μας διδάσκει η Γραφή. Αυτό έκανε ο Χριστός. Ή καθόταν όλη τη νύχτα και προσευχότανε στον Πατέρα. Και την άλλη μέρα ο Θεός τους τάιζε όλους. Δηλαδή αναλώθηκε πρώτα στο φυσικό κομμάτι ή στο πνευματικό. Τι κάνανε οι πρώτοι χριστιανοί οι Απόστολοι στην πρώτη Εκκλησία. Προσευχότησαν λέει μέρα και νύχτα και ο Θεός τους ελευθέρωνε από τις φυλακές από τον Πάτερ. Αν εμείς επενδύσουμε πρώτα στο φυσικό για το Θεό, και απομακρυνθούμε από το πνευματικό, από τις αλήθειες, τότε έρχεται συμβιβασμός της ζωής. Υπάρχουν εκκλησίες που δεν έχουν ημέρα προσευχής, είναι συμβιβασμός. Αλληλούια, υπάρχουν εκκλησίες που κοινωνάνε μια φορά το χρόνο, είναι συμβιβασμός. Και απ' την άλλη κάνουν έργα κατά Θεό, μοιράζουν τρόφιμα, κάνουν. Δηλαδή ο Θεός θα αναιρέσει την αλήθεια του με κάποια νεκρά έργα.
αυτά είναι νεκρά έργα, κοινωνικά έργα. Έχουν την αξία τους, αλλά ποτέ αυτά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν μια αλήθεια του Λόγου του Θεού. Να μιλάς στον Θεό. Ο Ιησούς του Ναβί προσευχήθηκε για τον λαό Ισραήλ και σταμάτησε η γη να γυρίζει για μια μέρα. Μίλησε στον ήλιο και σταμάτησε η γη. Και μεγάλωσε το φως από 12 ώρες έγινε 24. Για να νικήσει ο Ισραήλ. Ποιο το έκανε, η σχέση με τον Θεό το έκανε. Κάνε φορά, δηλαδή, όταν ο Θεός δεν απαντάει στις προσευχές μας, πρέπει να μείνουμε στο ταμείο, να μείνουμε στη σχέση, να εργαστεί ο Θεός μέσα μας. Υπάρχουν πράγματα που δεν συμβιβάζονται στη σχέση μας με τον Θεό. Είναι ασυμβίβαστα. Αλληλούια, είναι ασυμβίβαστα. Και τότε μπαίνει η αμαρτία και η αμαρτία δένει και η αμαρτία εκμαλωτίζει και ο διάβολος βαράει και ο διάβολος χτυπάει και το κακό χτυπάει και ορκίζεται. Επομένως, η πιο μεγάλη προσφορά στον Κύριο είναι να μείνουμε στη θυσία στον Χριστό, στο Σταυρό, στο αίμα, με ταπείνωση και μετάνοια και να κάνουμε καταδίκη. Γι' αυτό στην Εκκλησία πάντα κάνουμε καταδίκη της αμαρτίας. Τι σημαίνει καταδίκη? Ομολογούμε ότι είναι ένοχη η αμαρτία και όχι δίκαια. Γιατί διαφορετικά δικαιώνεται η αμαρτία. Ξέρετε, αν ο λόγος δεν είναι πνευματικός, δεν υπάρχει αμαρτία. Δεν υπάρχει αμαρτία. Όσο ο λόγος είναι πνευματικός, ζωντανεύει η αμαρτία. Στον κόσμο δεν υπάρχει αμαρτία, διότι δεν ακούνε πνευματικό Ευαγγέλιο. Αν σε εκκλησίες μέσα δεν ακούγεται πνευματικό Ευαγγέλιο, αλλά είναι ψυχικό, εγκεφαλικό το Ευαγγέλιο, δεν ζωντανεύει η αμαρτία. Δεν ζωντανεύει. Δεν φανερώνεται η αμαρτία. Γιατί δεν τη φανερώνει ο λόγος, δεν ζωντανεύει. Και θεωρούν αμαρτία άλλα πράγματα που έχουν πολύ λίγη αξία. Η βασική αμαρτία είναι να κλέβουμε το Θεό στη σχέση μας. Τι να κάνουμε? Να κλέβουμε το Θεό στη σχέση μας. Ώστε να μπορεί ο Θεός να μας κάνει χρήσιμος στα χέρια του. Τι σημαίνει χριστιανός? Χρήσιμος. Όργανο του Κυρίου. Αλληλούια. Όργανο του Κυρίου. Και όλοι κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Θέλεις πολλά. Πρέπει να είσαι διαθέσιμος να δώσεις πολλά, να πολεμήσεις πολύ, να πειραστείς πολύ και να πάρεις νίκες από αυτά. Γι' αυτά λέει 7 φορές στην Αποκάλυψη, όποιος νικάει, τι να νικήσουμε. Το διάβολο τον νικάμε όταν νικάμε την αμαρτία. Όταν νικέται η αμαρτία, φεύγει ο διάβολος. Όταν δεν νικέται η αμαρτία, όσο και να φωνάει στον διάβολο, αφού δεν φεύγει, πού να πάει ο διάβολος. Αφού ζει στην αμαρτία και εργάζεται. Και αμαρτία είναι η κατάκριση, αμαρτία είναι η παθητικότητα, αμαρτία είναι η αδράνεια, αμαρτία είναι η έλλειψη σχέση με τον Θεό. Όλα αυτά αμαρτίες είναι. Και ο ένας θα βοηθήσει το σπίτι του. Ο Ιώβ βοήθησε την οικογένειά του, το σπέρμα το όλο, γιατί ο Θεός, παρόλο που μπήκε η αμαρτία και ο πειρασμός, κάτι έβλεπε μέσα του και στο τέλος έκανε αποκατάσταση. Γιατί πάντα ο Θεός στο τέλος νικάει και δίνει χάρη. Ένα πράγμα είναι να μην συναναστρεφόμαστε με παράλογους πονηρούς ανθρώπους. Γιατί θα μας δηλητηριάσουν. Θα μας μολύνουν. Γι' αυτό και ο Μωυσής όταν εκεί σηκωθήκανε κάποιοι από τις φυλές ενάντιας του Μωυσή, άνοιξε η γη και τους κατάπιε. Για ποιο λόγο? Ήταν αυστηρός ο Θεός. Να μην κολλήσει μέσα στο λαό η ασέβεια και ο μολυσμός. Αλληλούια, πρέπει να κρατάμε την αλήθεια, να αγαπάμε τον κόσμο, να αγαπάμε την Εκκλησία, να αγαπάμε τον λαό του Θεού, να κρατάμε και την γη μας, να κρατάμε την κληρονομιά μας. Να κρατάμε τα κεκτημένα μας, να κρατάμε τις αλήθειες μας. Αλληλούια. Και να στεκόμαστε στο Θεό κάθε μέρα. Κύριε, αυτό μου υποσχέθηκες. Για το σπίτι μου, για τη χώρα μου, για τη διακονία μου. Εδώ στέκομαι, Κύριε. Τι κάνω? Φώτισέ με, δίδαξέ με. Κάλεσέ με πιο κοντά σου, Κύριε. Αλληλούια. Ο Θεός κάλεσε τον Μωυσή. Πρέπει να σε καλέσει ο Θεός πιο κοντά του. Κάλεσέ με, Κύριε. Μένω κάτω από τον Χριστό, από το αίμα, από τη χάρη. Αλληλούια, κάλεσέ με, Κύριε. Διότι
δεν μας εγκαταλείπει εύκολα το παρελθόν στη ζωή μας. Ξέρετε αυτό. Δεν μας εγκαταλείπει εύκολα. Αλληλούια. Πρέπει να το κόψουμε με την αλήθεια του Κυρίου και με το αίμα. Δηλαδή η δικιά μας δουλειά δεν είναι να υψωνόμαστε. Η δικιά μας δουλειά είναι να ταπεινωνόμαστε. Και η δουλειά του Θεού είναι να υψώνεσαι. Ο Θεός ύψωσε τον Ιώβ. Ο Θεός πάτησε την προσοχή του. Και τον ύψωσε. Αλληλούια, τον ύψωσε. Αλληλούια, τον ύψωσε. Αλληλούια. Και πήγαν σκουλαρί και χρυσάφια και ασένια στα χέρια του ήρθαν. Δεν τα ζήτησε, τα έφερε Θεός. Αλληλούια, δόξα στον Κύριο. Επομένως, ο Κύριος είναι ο ίδιος. Δεν αλλάζει στο Θεό. Γι' αυτό σήμερα η πνευματική μίξη, η πνευματική πορνεία είναι ο συμβιβασμός. Και από πού θα μάθουμε, από τους ανθρώπους του Θεού θα μάθουμε. Αλληλούια, από πού θα μάθουμε, από τους ανθρώπους του Θεού θα μάθουμε. Που ήταν σαν και εμάς ατελή, κάνανε λάθη και από τα λάθη μαθαίνουν. Γιατί ο Κύριος, ναι, ενδιαφέρεται για το στομάχι και την κοιλιά μας. Αλλά ενδιαφέρεται πιο πολύ για την καρδιά μας. Γιατί όταν η καρδιά μας είναι στα χέρια του, είναι παραδομένη, τότε και το στομάχι μας θα έχει αυθονία στη ζωή. Λελούγια, διαφορετικά θα μπει ο συμβιβασμός, θα μπει η μίξη, θα μπει η παθητικότητα, θα μπει η δράμα. Δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό μίλαγα σε μια οικογένεια του σπουδάου για τον Κύριο. Και είναι μια ακούνε, έτσι δείχνουν ένα μικρό ενδιαφέρον. Και όποτε τους μιλάω για τον Χριστό μου λένε για τη φιλοσοφία αυτή. Λέω πότε διάβασες τελευταία φορά την Αγία Γραφή. Δεν θυμότανε. Λέει τι να πω στα παιδιά, στα εγγονάκια. Λέω να δεν διαβάσεις τη Γραφή τι να πεις στα εγγονάκια. Για να πεις κάτι στα εγγονάκια πρέπει να έχεις και κάτι να τους πεις. Φιλοσοφία του κόσμου. Ο τάδε φιλόσοφος, ο τάδε φιλόσοφος, ο τάδε φιλόσοφος. Άλλο οι φιλόσοφοι και άλλο ο Κύριος, ο Χριστός, το Ευαγγέλιο. Αλληλούια, δόξα στον Κύριο. Σήμερα τα κράτη ψηφίζουν νόμους έξω από τον νόμο του Θεού. Η φύση των ανθρώπων αλλάζει. Οι άντρες αλλάζουν, οι γυναίκες αλλάζουν και εμείς πρέπει να καταδικάσουμε την αμαρτία σου. Αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν το κάνει κανένας. Ποιος θα το κάνει, οι άνθρωποι του κόσμου. Δεν θα μας καταλογίσει σε αμαρτία αυτός. Δηλαδή ο Θεός δεν κάνει μαγικά. Ο Θεός κάνει πράγματα που είναι βιβλικά, φωτεινά. Δεν πρέπει να προσαρμόσουμε το Θεό στις μαγείες, στα τρίκ. Δεν κάνει τρίκ ο Θεός. Αλληλούια, σου δίνει κάτι, ζητάει και κάτι. Μου δίνει κάτι, ζητάει και κάτι. Μου δίνει κάτι, ζητάει και κάτι. Και αυτό που μου ζητάει είναι εφικτό να το δώσω. Γι' αυτό ένα μεγάλο δώρο που μας χάρισε ο Θεός είναι να είμαστε εκκλησία. Είναι το παντοχείο του Θεού. Εδώ θα θεραπευτούμε, εδώ θα γιατρευτούμε, εδώ θα ανανεώσουμε τις δυνάμεις μας, εδώ θα ενθαρρύνουμε ένας τον άλλον, εδώ θα κάνουμε αντεπίθεση στον εχθρό και εγώ θα πω πρόσεχε Λεωνίδα, κάτι δεν το βλέπεις. Και ο Λεωνίδας θα πει πρόσεχε Άννα, κάτι δεν το βλέπεις, εγώ θα δω για σένα και για μένα. Πού θα τα δούμε όλα αυτά, έξω στον κόσμο. Αλληλούια, διαφορετικά ο Θεός δεν προσαρμόζεται. Αλληλούια, και σας πληροφορώ ότι είναι η εποχή που τα πάντα θα έρθουν στο φως. Θα έρθουν στο φως για να λυθεί ο άνθρωπος από το σκοτάδι. Αν θα έρθουν στο φως δεν γίνεται κανένας από το σκοτάδι. Γι' αυτό διαβάσουμε και στο Ζαχαρία, ο νόμος του Θεού τρέχει επάνω στον κόσμο και τα εξετάζει όλα. Αλληλούια, και τα εξετάζει όλα. Γιατί τα εξετάζει όλα. Και θα πω ένα τελευταίο τώρα, για να σας πω πώς σε φανερώνεται η αμαρτία. Είχα δύο φίλους. Και έχω δύο φίλους. Ο ένας έγινε χριστιανός, ο άλλος δεν έγινε χριστιανός. Και αυτοί μπαίνανε κολλητά, ο ένας δίπλα στον άλλον, ένας στίχος της χώρας. Και μου λέει μια μέρα ο φίλος που δεν έχει γνωρίσει τον Χριστό, αλλά άκουγε τον Χριστό. Μου λέει εσύ ο άλλος ο φίλος, είναι καλά, μου λέει. Του λέω μια χαρά λέει, εσύ πάει στην εκκλησία όλα αυτά. Μου λέει μέρα νύχτα βρίζει, μου λέει και τον ακούω από τον τοίχο.
η αμαρτία του χριστιανού περνάει από τον τοίχο στο στόμα ή τη στα αυτιά του ασεβή και ο ασεβής τη φέρνει σε μένα την αμαρτία. Για να πω, Κύριε, εγώ ελέησε τον αδερφό μου που αμαρτάνει μέρα και νύχτα. Κρύβεται η αμαρτία. Κρύβεται η αμαρτία. Θα έρθει στο φως η αμαρτία. Κουκουλώνεται η αμαρτία. Τι, όχι, να την φέρω εγώ στο Θεό να πω, Κύριε, ελέησε τον, συγχώρεσέ τον, καταλαβαίνετε. Είναι δυνατόν ο χριστιανός να βρίζει και ο ασεβής να λέει τι είναι αυτός, τι έπαθε, είναι καλά το μυαλό του. Είναι χριστιανός, είναι αναγεννημένος. Πραγματικά είναι αναγεννημένος. Αλλά άλλο να είσαι αναγεννημένος και άλλο να γίνεις αληθινός χριστιανός. Είναι διαφορετικό. Ο Θεός δίνει τη χάρη του. Το να γίνουμε αληθινοί είναι άλλη ιστορία, είναι άλλο πράγμα, έχει άλλο κόστος, έχει άλλο βάρος. Δόξα στον Κύριο. Η προσευχή μας είναι όλοι να γίνουμε πιο πολύ αληθινοί με τον Θεό. Πιο πολύ αληθινοί. Χριστιανοί είμαστε. Να γίνουμε πιο αληθινοί. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, σε αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσω τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθινοί. Και το Άγιο Πνεύμα είναι για να προσκυνάμε την αλήθεια. Τι είναι το Άγιο Πνεύμα? Είναι κοντά μας για να υπακούμε στην αλήθεια. Έτσι προσκυνάμε την αλήθεια. Και η αλήθεια θα μας ελευθερώσει και η αλήθεια θα μας βοηθήσει κατά πάντα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Ας κρατήσουμε το λόγο του Κυρίου, ας κρατήσουμε τη σοφία του Κυρίου και ας κρατήσουμε τη χάρη του Κυρίου και ας τον δοξάσουμε για λίγο και μετά να πάμε στην τράπεζα του Κυρίου να πάρουμε χάρη από το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας κατά πάντα. Δόξα στον Κύριο.